Γεια σου και καλώς ήρθες σε αυτή τη σειρά με τα βίντεο εδώ στο YouTube που μιλάμε λίγο εναλλακτικά. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχολούμαι με το τι κάνεις όταν έρθει η κρίση, πώς το αντιμετωπίζεις. Και ε, δεν μιλάω κρίση σε ατομικό επίπεδο, μιλάω κρίση σε συλλογικό επίπεδο. Και αυτή η σειρά των βίντεο δεν έχει σχέση απαραίτητα με την πολιτική ή τα νέα, αν και με την πολιτική όλα έχουν σχέση. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις την κρίση σπάει η κρίση, τι κάνεις. Νούμερο ένα, θα σου πω κάτι. Δεν θέλει να έρθει αυτή η μέρα. Δεν θα είναι καλή μέρα για κανένα στον πλανήτη Γη. Οπότε, εάν αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το βίντεο και δεν έχει έρθει ακόμα η μέρα της κρίσεω, να έχεις ευγνωμοσύνη ω προ τον κύριο και να προσπαθήσεις να προετοιμαστεί. Γιατί το νούμερο ένα λάθο που κάνουν οι περισσότεροι είναι το να είναι εντελώ απροετοίμαστοι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά θέλουν να μα φέρουν επιστηστική κρίση. Δεν είναι έξυπνο και εμεί να πράξουμε αντίστοιχα και μέρο τη καθημερινότητά μα να το αφιερώσουμε περισσότερο σε μια ενασχόληση που έχει σχέση με τη γεωργία. Εγώ λέω ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί να μην μπορεί να το κάνει. Αλλά αν μπορεί να το κάνει όμω και δεν το κάνει. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το επεισόδιο θα επικεντρωθώ μόνο σε τέσσερα θέματα σε τέσσερις σχέσεις τις οποίες πρέπει να εξετάσεις άμεσα την ημέρα που ξεσπά κρίση. Νούμερο ένα Είναι η σχέση σου με τον Θεό. Εάν αυτή τη στιγμή βλέπεις και δεν υπάρχει κρίση, που υπάρχει κρίση αλλά μάλλον δεν τη βλέπεις, οπωσδήποτε προσπάθησε να κάνεις κίνηση να μπει πιο κοντά στην Εκκλησία, να έρθεις πιο κοντά στην Εκκλησία, πιο κοντά στον Κύριο, να βρεις πνευματικό, ο μοναδικό δρόμο για να έρθει ουσιαστικά κοντά στον κύριο είναι μέσω του πνευματικού. Χρειαζόμαστε πνευματική καθοδήγηση, διότι και η πειρασμοί, αν θέλει, και οι προκλήσει, αν θέλει, και οι διάβολοι, αν θέλει, είναι πολλοί εκεί έξω. Χρειάζεσαι πνευματική καθοδήγηση και συγχώρεση. Και έλεο και ελεημοσύνη. Γιατί στο τέλο τη μέρα είμαστε και άνθρωποι και λάθη κάνουμε. Μπε όμω εσύ στη διαδικασία τη μετάνοια, τη εξομολόγηση, Βρε ένα σωστό πνευματικό που είναι ουσιαστικά ένας coach που μπορεί πολύ ανώτερο αλλά τώρα το κάνω πολύ εκλαϊκευμένο. Να βοηθηθείς από αυτό γιατί η σχέση σου με τον Θεό είναι η μοναδική σχέση που θα σε βοηθήσει για να περάσεις ανέμακτα από την όλη διαδικασία. Κάθε φορά που έχουμε κρίση να θυμάσαι ότι είναι μια πρόκληση, μια μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να την ξεπεράσουμε ως, ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Χριστιανοί, είμαστε για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Ο Χριστιανός έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Πιστεύει ότι δεν είναι μαχητής, πιστεύει ότι ο Κύριος πρέπει συνέχεια να βάζει το χέρι του για να είναι αυτός καλά. Όχι, δεν πάει έτσι. Ο Χριστιανός είναι ο μεγαλύτερος μαχητής. Κέψου να είσαι και Χριστιανός και Έλληνας. Μιλάμε ότι είσαι κανονικός πολεμιστής και βρίσκεσαι συνεχόμενα σε πόλεμο. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει πολύ καλά κάποιοι και νομίζουν ότι με το να φτιάχνουν κοιλιέ και να ασχολούνται με την πολιτική, ότι κάτι κάνουν. Καλή τύχη, εγώ θα ευχηθώ. Γιατί δεν θα είναι έτσι το μέλλον. Το μέλλον θα είναι σκληρό για όλου. Οπότε, σε πρώτο επίπεδο, σχέση σου με τον κύριο. Μέσω του πνευματικού. Νούμερο 2. Σχέση σου με τον εαυτό σου. Είπα πριν κάτι για κοιλιά. Ε, κόψτε να την κοιλιά. Φάει πιο καθαρά, φάει πιο σωστά. Ασχολήσου με το σώμα σου, κάνε γυμναστική, είναι δωρεάν, έχει πάρα πολλά άτομα στο Instagram να ακολουθήσει να δει πώ γυμνάζονται. Δεν χρειάζεται μόνο να το βλέπει, πρέπει να το πράξει κιόλα. Ξεκίνα να κοιμάσαι νωρί, ξεκίνα να ξυπνά νωρί. Απλά πράγματα μπορεί να τα κάνει να αποκτήσει καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου. Επίση, σχετικά με τον εαυτό σου. Παίζει ρόλο η διατροφή, αλλά παίζει ρόλο και η πνευματική διατροφή. Παίζει ρόλο και η γνώση. Γι' αυτό έρχονται κοντά σου τα προγράμματα στο innercircle.gr. Ψυχολογία του χρήματο καλύτερη ζωή, morning energy, πρωινή ενέργεια, προγράμματα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Εάν τα κάνεις όλα αυτά σε σχέση και με πνευματική εξέλιξη, θεωρώ ότι μπορείς να πετύχεις τη διαφορά. Είναι εφικτό. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Προετοιμάσου. Σε παρακαλώ δηλαδή προετοιμάσου. Και να ξέρεις και κάτι, από Σεπτέμβριο θα σηκώσω τα μανίκια, θα μπω πολύ μέσα στον Έλληνα και στην ψυχολογία του και θα κοιτάξω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την κατάσταση. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον Έλληνα με κάτι καινούριο που ετοιμάζω το οποίο θα φέρει την διαφορά. Θα κάνω αυτό που δεν έχει κάνει κανένας πολιτικός ποτέ στην Ελλάδα και αυτό γενικά που δεν έχει κάνει κανένας που θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά. Περίμενε μέχρι το Σεπτέμβριο γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από μένα. Πάμε να συνεχίσουμε. Τρίτη σχέση με την οποία πρέπει να την δεις λίγο καλύτερα και να αναθεωρήσεις είναι η σχέση με την παραγωγικότητα. Όταν λοιπόν έρχεται η κρίση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δεις πόσο παραγωγικός είσαι. Εάν συμβαίνει κάτι σε εξωτερικό παράγοντα και εμείς καθόμαστε άπραγοι, είναι καλό στην αρχή να κάτσεις λίγο για να παρατηρήσεις, αλλά μετά θα πρέπει το καλύτερο είναι να είσαι προετοιμασμένο και να έχεις ξεκινήσει ήδη την παραγωγική σου ανασυγκρότηση. Παραγωγική ανασυγκρότηση ναι χρειάζεται η Ελλάδα, αλλά χρειάζεται και εσύ. Πρέπει να μπει στην παραγωγική σου ανασυγκρότηση. Αυτό το πετυχαίνει όταν κάθεσαι και γράφει το πρόγραμμά σου και το εξετάζει. Δεν είναι ακριβό να πάρει ένα στυλό, δεν είναι ακριβό να πάρει ένα χαρτί. Δεν είναι ακριβό να πάρει ένα βιβλίο αυτοβελτίωση, δεν είναι ακριβό να πάρει ένα πρόγραμμα αυτοβελτίωση. Σε μορφή βίντεο. Δεν λέω να πάρετε coach ή κάτι τέτοιο. Λέω να δείτε το πνευματικό όμως, αλλά να θέλετε σε πρώτο επίπεδο. Οπότε δες τη σχέση με την παραγωγικότητα. Αν ξέρεις ότι έρχεται πιστιστική κρίση, δες πώς θα κάνεις κάποια δουλειά στον αγρό, δες πώς θα μάθεις μια νέα αγροτική δουλειά, δες πώς θα δεις εκείνο το ξεχασμένο περιβόλι, δες πώς εσύ θα φυτέψεις. Δεν είναι τίποτα. Πλέον στο YouTube υπάρχουν όλα αυτά. Πώ να φυτέψω πιπεριέ, πώ να φυτέψω αγκούρια, πώ να έχω κοτούλε. Τώρα εγώ σου λέω απλά πράγματα που στο, στο μέλλον θα τα κάνουν να εκλείψουν. Αλλά μπορεί να τα κάνει και να αποκτήσει να δημιουργήσει αξία δωρεάν από τον από πάνω. Που μα αγαπάει τόσο πολύ, αλλά εμεί δεν αγαπάμε ούτε τον εαυτό μα. Σχέση με την παραγωγικότητα και προσπάθησε να διακρίνει παραγωγικότητα σε ποιο επίπεδο. Και τέταρτο, σχέση με την τσέπη σου. Αυτό είναι σημαντικό. Όλα είναι σημαντικά. Αλλά έχουμε κακή σχέση με, με, με τα λεφτά. Πρέπει να δεις, να διαβάσεις, να επιμορφωθείς, να δεις τι κάνουν οι πιο έξυπνοι από σένα και πώς πετυχαίνουν. Δες τι κάνουν οι Εβραίοι. Δεν σου λέω να γίνεις ο Σκρούτς Μακτάκ, αλλά αυτό που σου λέω είναι να μετράς καλύτερα. Δεν μπορεί να μου λες ότι παίρνω καφέ κάθε μέρα και δίνω 3,5 ευρώ και όταν έρχεται κάποιος να σου πει να δώσεις ένα ευρώ τη μέρα για εκπαίδευση εσύ να λες ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τι θα μου δώσει με μια εκπαίδευση, να φάω δεν έχω. Λες δεν έχω να φάω και πας να αγοράζεις ακριβά παπούτσια. Λες, αν δηλαδή κάποιο σου πει τι θα ήθελες, θα ήθελες ακριβά παπούτσια 130 ευρώ ή ένα βιβλίο των 130 ευρώ. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι και τα, στα βιβλία ακόμα, ό,τι πληρώνει παίρνει. Δεν είναι το ίδιο το βιβλίο των 10 ευρώ και δεν είναι το ίδιο το βιβλίο των 20 ευρώ και δεν είναι το ίδιο το βιβλίο των 30 ευρώ. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να βρει καλά βιβλία με 10 ευρώ, αλλά μπορεί να βρει σίγουρα καλύτερα βιβλία με 20 ευρώ. Σόλα όλα υπάρχει μια διακλάδωση, μια έτσι λειτουργεί τη αγορά. Αυτό όμω που εσύ πρέπει να κοιτάξει είναι την τσέπη σου. Και για να κοιτάξει την τσέπη σου θα πρέπει να ξέρει τι κάνει. Δηλαδή θέλει επιμόρφωση σε αυτό το θέμα γνώση, επιμόρφωση. Αυτή τη στιγμή μόνο ένα πράγμα μπορώ να φανταστώ που μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό είναι το Money Psychology στο innercircle.gr. Αλλά επειδή μπορεί όλοι σα να μην μπορείτε να το πιάσετε αυτό γιατί έχει κάποια τιμή και δεν ξέρω και ανάλογα το βίντεο πότε το βλέπει, τι τιμή έχει. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό. Όπω και να έχει, πρέπει να προσέχει να δει εναλλακτικέ. Να δει το πώ δεν θα ξοδέψω λεφτά. Γιατί να πάω με το τάδε, με, με μέσο μεταφορικό. Θα πάω με τα πόδια. Δεν θα πάρω τα μάξι, ρε φίλε. Θα πάω με τα πόδια. Μπορώ να πάω με τα πόδια. Θα πάω με τα πόδια. Έπειτα, μπορώ να κάνω μια έξυπνη κίνηση να εξοικονομήσω το φωτοβολταϊκό στη στέγη. Άμα τώρα το φωτοβολταϊκό στη στέγη ανεβαίνει το ρεύμα και εσύ ε, Παιδί σε φωτοβολταϊκό και έχει δωρεάν ρεύμα. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ καλό. Αλλά πρέπει να έχει τα χρήματα για να επενδύσει. Αλλά για να έχει τα χρήματα να επενδύσει, πρέπει πρώτα να βγάζει χρήματα. Άρα πρέπει να δει τι εργασία έχει, τι, τι, εισόδημα παίρνει, ποιο είναι το συμπληρωματικό εισόδημα. Δεν γίνεται όλη την ώρα να πηγαίνουν στου εργοδότε και να λένε Θέλω παραπάνω λεφτά, θέλω παραπάνω λεφτά. Και ε, θα κλατάρουν και θα υπάρξουν χρεοκοπίε μετά. Έτσι συμβαίνει. Και αυτό είναι που γίνεται και στην πράξη. Ε, δεν πρέπει και εσύ να κοιτάξει πληρωματικό εισόδημα. Τρόπου δηλαδή να εξελιχθεί εσύ να εξελιχθεί ή να παρατήσει τη δουλειά σου. Όχι να παρατήσει το εισόδημα, να δει άλλο τρόπο για συμπληρωματικό εισόδημα. Κάποια ευκαιρία, κάτι να το ελέγξει, να δει. Ναι, να έστω να μπει σε διαδικασία συζήτηση, να πει αυτό που μου πουλά είναι για μένα. Θεωρεί ότι είναι για μένα. Και εκεί θα κρίνει κιόλα αν άλλο είναι σωστό και ηθικό άνθρωπο. Γιατί μπορεί να σου πει ναι, είναι. Ναι, μπορεί να σου λέει, να λέει σε όλου ότι είναι. Και τελικά να μην είναι. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά. Έχω κι εγώ κομμάτι στην εταιρεία που ασχολείται με το θέμα αυτό. Με το χρήμα και το πώ βγαίνει από την άνεση του σπιτιού κιόλα. Αλλά δεν είναι καθόλου άνετο. Μπορεί να το βγάζει από την άνεση του σπιτιού, αλλά δεν είσαι άνετα. Είσαι σε μια διαδικασία μόνιμης ε, εξέλιξη και αυτοβελτίωση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι τη διαφορά, σαν Έλληνε. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Πρέπει λίγο να είμαστε πιο συμμαζεμένοι, λίγο πιο έξυπνοι, λίγο πιο μελετημένοι, να εκτιμάμε λίγο καλύτερα τα πράγματα γιατί έχουν δει πολλά μέσα στο day trading. Έχω δει άτομα να βγάζουν 30 ευρώ το 8ωρο, να μπαίνουν μέσα στο χρηματιστήριο να βγάζουν 30 ευρώ το 5 λεπτό και να μην καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι λεφτά. Αυτό με τα ψηφία που έχει κάνει στον κόσμο που έχουν χάσει τη σχέση με την πραγματικότητα και με τα πραγματικά λεφτά επειδή απλά είναι σε ψηφία είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτά που έχει σαν ψηφία μέσα στο λογαριασμό τραπέζι ή μέσα στο trading account είναι πραγματικά λεφτά. Και πρέπει να τα, να τα δεις και να τα εκτιμήσεις. Αυτά έχω να πω. Για πληροφορίες στο go.terry.gr κάθετος links μπορείς να βρεις στην περιγραφή από κάτω το συγκεκριμένο σύνδεσμο και να έρθεις είτε να μπεις είτε να έρθεις να μου μιλήσεις από τους τρόπους επικοινωνίας που έχω εκεί μέσα με email, με, με Viber, με Telegram. Κάποια στιγμή θα απαντήσω σίγουρα όταν το δω. Ή να μπει στην πλατφόρμα innercircle.gr να δει ένα πρόγραμμα αυτοβελτίωση και να δει πώ μπορεί να βοηθηθείς από αυτό. Σε ευχαριστώ. δες και το προηγούμενο βίντεο αυτή τη σειρά και θα τα πούμε στο επόμενο. Να είσαι καλά.